Λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, ξεκινάει και ο Ελυσιακός. Ο Ελυσιακός που τη νέα αγωνιστική χρονιά θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας, σαν πρώτη συνέντευξη από την πρώτη προπόνηση του Ελυσιακού, τον κύριο Θόδωρα Κυριακού. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις το ποιος είναι ο κύριος Θόδωρας Κυριακού. Μπήκε μπροστά, όπως και ο Γιώργος ο Καρκοβίρης και πολλοί άλλοι, προκειμένου να στηθεί η ομάδα, να μπορέσει να συμμετέχει στην Α κατηγορία και να πραγματοποιήσει το στόχο να επανέλθει στη Γ Εθνική. Κύριε Θόδωρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσω έτσι, ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι σας που για δεύτερη φορά μας βγάζει προς τα έξω. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Δείχνετε ότι εκτιμάτε την ομάδα μας, την ιστορία κτλ. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι είχαμε μια άτυχη χρονιά πέρυσι. Η ομάδα έπεσε που εγώ δεν ξέρω, έχω μια έτσι... Στο μυαλό μου συνέχεια λέω ότι ο Ελυσιακός κάτι θα γίνει και θα παίξει στη Γάμα Εθνική. Γιατί κάποια πράγματα τα οποία έγιναν για άλλες ομάδες έπρεπε ήδη να γίνει τον Ελυσιακό. Και υπάρχει μία ένσταση η οποία έχει κατατεθεί, η οποία είναι δικαιολογημένη. Δηλαδή λέμε ότι όταν οι δύο ομάδες της Σαντορίνης έγινε μία και λέει ότι τη θέση θα πάρει ο ακράτητος, δεν μπορεί να την πάρει ο ακράτητος, γιατί αν συνεχιζόταν το πρωτάθλημα, θέλω να το κατανοήσουν αυτό όλοι, αν συνεχιζόταν ο Ελυσιακός μπορούσε να περάσει τον ακράτητο και να είναι αυτός. Γιατί να είναι ο ακράτητος και να μην είναι ο Ελυσιακός. Είναι άδικο αυτό. Έχουμε κάνει και εμείς διαμαρτυρία και ο σύλλογος κτλ. Έτσι ελπίζουμε. Τώρα βέβαια να προχωρήσουμε, δεδομένου ότι η ομάδα θα παίξει στην Α κατηγορία, γίνεται μια προσπάθεια. Ναι, τι έφτεξε και η ομάδα δεν είχε Τίποτα. Βασικά είχε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν φοβερά το σύλλογο. Μπορεί να σε κάθε ομάδα για να φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο να πέσει ομάδα γίνονται λάθη. Εκεί λιγάκι που εμείς εντοπίζουμε τα λάθη, πια ήταν ότι λίγο η ομάδα άργησε να στηθεί. Τίποτα άλλο. Κάνανε προσπάθεια οι άνθρωποι. Πήραν δηλαδή αυτοί που ήταν κοντά και ιδιαίτερα ένας άνθρωπος που είναι αυτός ο χρηματοδότης, αυτός που ήταν, αυτός που έδινε τα λεφτά χρόνια, τον είχα παράγοντα πριν από 50 χρόνια εγώ. Είναι εκλεκτός ο κύριος Λοΐς. Βοήθησε φοβερά το σύλλογο. Απλώς αργήσαμε να στήσουμε την ομάδα. Τίποτα άλλο. Δεν νομίζω ότι. Πάρθηκαν παίκτες οι οποίοι ίσως δεν βοήθησαν. Αλλά εάν η ομάδα στηνόταν πιο γρήγορα, πιστεύω ότι θα προλαβαίναμε. Ωραία. Θα προλαβαίναμε. Τώρα, κάνατε. Βγήκε η διοίκηση, η Επιτροπή Ποδοσφαίρου, είσαι εσύ, είσαι ο Γιώργος, είσαι. Είναι πολλά παιδιά τα οποία έχουν τρέλα με τον Ελυσιακό. Είναι Ελυσιακοί, δεν μπορεί να φανταστείς. Και μου κάνει εντύπωση πρώτη προπόνηση σήμερα του Ελυσιακού με φιλάθλους που αγαπάνε την ομάδα. Μάλιστα, φιλάθλοι μου είπανε να λέμε για τον Ελυσιακό. Βέβαια. Και μιλάμε τώρα για φιλάθλους που τώρα σήμερα η περίοδος είναι πολύ αυτή. Δηλαδή, λείπει όλος ο κόσμος. Πρώτα από την Επιτροπή, που δεν, δευτερόλεπτο δεν είναι μακριά από την Επιτροπή στα προβλήματα. Μεταγραφές από εδώ από εκεί λείπουν 5 άτομα. Είναι συνέχεια. Και στη Γάμα Εθνική, παρόλο που δεν έχει την ανάλογη πορεία, ο κόσμος ερχόταν στο γήπεδο. Ο κόσμος είναι σημαντικός. Παρόλο τους μεγάλους που έχει, γιατί είναι ιστορική ομάδα Ελυσιακός, έχει κάποια παιδιά του Root Boys, δηλαδή τους φιλάθους, τους οργανωμένους, οι οποίοι τα παιδιά δεν αφήσανε παιχνίδι και βοήθησαν τρομερά το σύλλογο. Καταλάβατε. Δηλαδή πιστεύω ότι με μια προσπάθεια να ξεκινήσει η ομάδα, δηλαδή θα ξαναφέρει τον κόσμο. Εγώ βασικά σαν ένα. Ίσως ο πιο παλιός παίχτης, δηλαδή μιλάμε τώρα για τέλειωτα χρόνια, σαν παίχτης 20 χρόνια, σαν προπονητής κοντά κτλ. Απλώς καλώ όλους αυτούς τους φιλάθλους που ήταν στον Ελυσιακό κοντά, ακούγοντας αν ακούσουν αυτή τη συνέντευξη, τους καλώ όλους να έρθουν πάλι και να ενταχθούν στην ομάδα. Με τη λίγη βοήθεια που μπορεί να προσφέρουν όλοι, μια μπουνιά, ναι, τελείως. Μόνο αυτό θέλει ο Ελυσιακός, γιατί έχει όλα τα φώτα. Γιατί πρέπει να επαναλαμβάνουμε και μιλάμε για όλο τον κόσμο ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος που έχει 8 Ολυμπιακά αθλήματα. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα φοβερά. Τι μπάσκετ, βόλε, χάντμπολ, κολύβηση, πόλο, για πράγματα φοβερά. Ξυφασκία είναι συλλογάρο ο Ελυσιακός. Δηλαδή και είναι κρίμα δηλαδή. Ωραία. Πρέπει να το κατανοήσουν οι φίλοι να έρθουν. Νέο ξεκίνημα, να το πούμε έτσι. Βέβαια. Με τον Κώστα τον Ψηρόπουλο προπονητή. Βέβαια. Κώστας είναι και δικό μας παιδί και προπονητής ο οποίος έχει κάνει επιτυχίες. Είναι μέσα στο χώρο και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Συνεργάσιμος τρομερά. Ξέρει παίχτες και πιστεύω ξέρει και το πρωτάθλημα. Οι μεταγραφές, να υποθέσω, δεν έχουν. Δεν έχουν ολοκληρωθεί και σήμερα εδώ πέρα. Εγώ σε ένα πράγμα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Βέβαια, αν πεις
Θόδωρε, μπορώ να δω στα παιδιά αυτά αυτό που θέλω. Ο Ολυσιακός όμως έχει παιδιά, επειδή εφέτος παίζουν και τρία παιδιά από την αρχή, μικρή ηλικία, να πλαισιώσουν και τους μεγάλους και οι μεγάλοι να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά. Επειδή εγώ, να πω, είμαι αυτή τη συγγνώμη, έχω δουλέψει με ακαδημίες όλα μου τα χρόνια, όλα μου τα χρόνια, και θέλω μακάρι να γίνει αυτή η μίξη. Γιατί εμείς τότε παίζαμε όλοι οι γηγενείς, τότε δεν υπήρχε 18, 16, ήμασταν οι 13 από τα Ηλίσσα και οι 3 ήταν και γίνανε οι καλύτεροι από εμάς. Θέλω δηλαδή να πω, μακάρι να παίξουν τα παιδιά, και σε μια κουβέντα που έγινε μέσα στα, τώρα που ξεκινήσαμε, που τους είπα αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει αυτό, αυτή η μίξη να βγάλει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και οι μεγάλοι να βοηθήσουν τους μικρούς. Η δημοτική αρχή είναι δίπλα σας? Είναι δίπλα μας, αλλά εμείς τη θέλουμε πολύ δίπλα. Δηλαδή, τα λέμε δίπλα μας, να λέει δίπλα, δεν λέει τίποτα. Εσύ, να σου πω κάτι. Ο Ολυσιακός έχει ανάγκη, όπως και ο Ολυσιακός, έχει ανάγκη από κάποια βοήθεια χρηματική. Πρέπει δεν να βγουν. Τότε είναι, παρόλα αυτά έχουμε και προβλήματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε στήσει τώρα 2-3 εκδηλώσεις, γιατί ο Γιώργος έχει το γιο του, είναι τραγουδιστής, του Καρκοβίρη, θα μπορούσαμε, ετοιμαζόμαστε πώς κάνουμε αυτό και δεν μας επιτρέψαν το γήπεδο να βγάλεις κάποια λεφτά να βοηθήσεις. Δηλαδή κάπου έχουμε κολλήσει και λόγω κορονοϊού και σε άλλα θέματα. Έτσι δεν είναι? Τώρα, στην Α κατηγορία θα είναι και ο Αστέρας Ζωγράφου. Αστέρας Ζωγράφου. Εδώ, γιατί κάπου πήγαμε για τις ώρες και θέλω λίγο να το τονίσω αυτό. Και κάποιοι γράψαν, δεν ξέρω, εκεί από κάποια εφημερίδα, ότι έγινε ο πρώτος πόλεμος, έγινε μεταξύ της για τις ώρες. Παιδιά, σας τα λέω όπως πρέπει. Σε 5 λεφτά βγάλαμε τις ώρες. Από ό,τι ξέρω, ο πρόεδρος του Αστέρα Ζωγράφου, ο Πέτρος ο Μαρμαρινός, υπήρξε συμπαίκτης με τον Γιώργο τον Καρκοβίδη. Ναι, μόνο. Ο Πέτρος είναι, εμένα με λατρεύει, είναι σπαλέμαχος. Είναι... Δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα ο Πέτρος. Δηλαδή, γιατί ήμασταν στη μέση και ήμουν εγώ τώρα μπροστά εκεί σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω. Βρήκαμε, σε 5 λεφτά βρήκαμε τα πάντα. Και ήταν λάθος, τεράστιο αυτό που τότε βγήκαν έξω και είπανε ότι έγινε ο πρώτος, λέει, είναι η πρώτη. Τίποτα. Αυτό το η αντιπαλότητα θα υπάρχει, αλλά σε πλαίσια σωστά. Έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Ωραία, κύριε Θόδωρα, στόχος του Ολυσιακού σίγουρα είναι η επανάσταση. Ναι. Α, δούμε πόσο, βέβαια, εμείς το λέμε, θέλουμε, έχουμε επιθυμία. Από εκεί πέρα θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο, έχουν πάρθει και κάποια παιδιά τα οποία σήμερα δεν ήρθανε. Κάπου λιγάκι να γεμίσει και όμορφα και το μάτι του φιλάθλου, γιατί είναι καλή παίξη αυτή που δεν ήρθε σήμερα. Όπως και το καλή παίξη, είναι οι μεγάλοι που λέμε να βοηθήσουν τα παιδιά. Αλλά ο Ολυσιακός δεν θα μείνει έτσι. Θα ψαχτούμε, γιατί τώρα θα μείνουν και πολλοί παίχτες οι ελεύθεροι που θα θέλουν να έρθουν. Και στον Ολυσιακό, τώρα κάτσε λίγο να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να δει ότι θα έρχονται από μεσορίδων που λένε να έρθουν. Ωραία. Τι υπόσχεται, κλείνοντας, ο Θόδωρας Κυριακού στους φιλάθλους του Ολυσιακού? Ο Θόδωρας Κυριακού, ο οποίος είναι, δεν ξέρω τώρα, είμαι και πρόεδρος του Παλέμαχος, σε ένα σύλλογο, ο οποίος είναι, πρέπει να τα λέω, σημαντικός σύλλογος, και όχι να παίζει μπάλα. Μιλάμε για πράγματα πολλά, φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενέργειες, για αιμοδοσία που δεν είναι κανένα σύλλογος, πολλά πράγματα. Μιλάμε, βοηθάει ιδρύματα, αλλά ήταν κοντά και θα είναι 100 φορές πιο κοντά. Και ο συγκεκριμένος, επειδή δεν θέλει την ομάδα, βέβαια, εγώ δεν κατηγορώ, ίσα σε μια συγκέντρωση που κάναμε, με καλέσανε ο Εθνικός Αστέρας κτλ. Του είπα, εμείς στη Λέσκη λέμε για την περίπτωση του Αστέρα. Πότε θα ξυπνήσει αυτός ο γίγαντας? Επιτρέπεται, λέω, να αφήνει την ομάδα στη γάμα. Δεν θέλουμε να αφήσουμε εμείς την ομάδα στη γάμα κατηγορία. Όπως και η Δόξα Βίρων, στην οποία έπαιξα εγώ χρόνια και προπονητής και μιλάμε με φοβερή έτσι, συμμετοχή. Ούτε του Αθηναϊκού. Θέλουμε την ομάδα να την προστατεύσουμε όσο γίνεται. Τα παιδιά που έχουν μπει έχουν τρέλα με τον Ολυσιακό στην επιτροπή. Και εμείς τώρα από κοντά είναι Μίσας, είναι ο Σαριδάκης, είναι αυτός, και έχουμε και έναν άλλο παράγοντα που έχει ένα πρόβλημα λιγάκι υγείας και κάπου ακόμα δεν έχει βγει στο... Σημαντικός παράγοντας ο κύριος Αρκουλής, αλλά εμείς και εγώ θα πάω και τώρα την άλλη εβδομάδα, θα κοιτάξω να κάνω μια επαφή με τον κύριο Γιώργο, γιατί σε κάποια συνάντηση, πρέπει να τα λέμε, συνάντηση που έκανε με κάποιο παλιό φίλο του Ολυσιακού, του είπε, Γιώργο, τι έμαθα, λέει, δεν θα βοηθήσεις τα παιδιά, το λέω, λέμε τώρα που ήταν παιδός. Όχι, λέει, ποιος το είπε αυτό το πράγμα, λέει, εγώ απλά δεν θα είμαι συνήθεις, θα βοηθήσω. Θα τον πάρω τηλέφωνο να κάνω μια συνάντηση, δεν νομίζω ότι έχει τίποτα, είναι ηλυσιακάρα. Όταν σου λέω, γιορτάζαμε τα 40 χρόνια και τώρα γιορτάζαμε τα 90, του πήγα εγώ φωτογραφίες, του πήγα αναμνηστικά, δεν μπορεί να είναι μακριά και δεν πρέπει να είναι. Και καλείτε τους φιλάθλους, όλους τους φιλάθλους, τους παλιούς παράγοντες να είναι κοντά στην ομάδα. Ωραία. Και επαναλαμβάνω και πάλι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ για τη μεγάλη προσπάθεια εδώ πέρα. Βγάλα το σύλλογο προς τα έξω πάρα πολύ και θέλουμε να έχουμε συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Παιδιά, ευχαριστούμε.